σώσον αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου. Άγιο Παναγιώτης. Εντάξει. Και βλέπω. Μια ματιά με το μυαλό μας και με τα μάτια μας στο σύμπαν και θα μας διαβεβαιώσει ότι ό,τι ζει και υπάρχει έχει μέσα του ενέργεια. Έχει μέσα του ενέργεια. Το απλό σποράκι. Ένα δέντρο ολόκληρο. Ένα ποταμάκι. Όλα όσα κινούνται έχουν εσωτερική ενέργεια. Έχουν εσωτερική ενέργεια. Έτσι ονομάζει ο επιστήμονας τη δύναμη που υπάρχει μέσα στη φύση. Στη φύση. Ενεργεί, λέει. Υπάρχει ενέργεια μέσα στα όντα. Αλλά θυμάμαι τον Ράκο Βαλή, τον φυσικό αυτό επιστήμονα, που δεν πίστευε βέβαια, το λέει και ο ίδιος, αλλά η παρουσία με πολύ σπρόξιμο για να δει τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιο Όρος, που τον είδε να λάμπει ολόκληρος και μετεστράφει. Αυτός λοιπόν ο Ρακοβαλής λέγει, μετέφερα με το αυτοκίνητό μου από το Αυδουρανούπολη στη Σουρωτή τον Άγιο Παΐσιο όταν ζούσε. Και αθόρμητα στο δρόμο κάνει το ερώτημα στον τωρινό Άγιο Παΐσιο και τότε Γέροντα Παΐσιο, πώς είναι ο Θεός. Ο Γέροντας κύβει το κεφάλι και εκείνος χωρίς να περάσει καθόλου χρόνος ρίχνει μια ματιά στη φύση και είδε όλη τη φύση να τη χαϊδεύει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που κρατάει στη ζωή τα πάντα. Κρατάει στη ζωή τα πάντα. Είναι, πώς θα το πούμε τώρα, όχι ο δημιουργός του κόσμου, ο συντηρητής. Ο συντηρητής του κόσμου είναι το Άγιο Πνεύμα. Εργάζεται μυστικά, εντελώς μυστικά, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αθόρυβα, όμως με όλη τη μεγαλοπρέπεια που έχει
μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι Θεός μεγαλοβερπίας, Θεός δόξης. Συντηρητής λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Ο εμπνέων τη φύση. Αυτός που κινεί τη φύση. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ενεργούν, το κινούν, το εμπνέων τη κτήση ολόκληρη. Και των ορατών και των αράτων. Γιατί αυτό είναι η ζωή. Συνεπώς, προσέξτε τι θέλω να πω. Από την ίδια ακριβώς ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είμαστε εμποτισμένοι και εμείς. Από την ίδια ακριβώς. Όταν βαπτιστήκαμε έγινε χορηγία Αγίου Πνεύματος στον καθένα από εμάς. Και επειδή κατεσκεύασε ο Θεός το σώμα και το εξαγίασε το ανθρώπινο σώμα, δια του βαπτίσματος, ανέθεσε την επιστασία του ή προστασία του, λέει, άγγελος Κυρίου προπορευέστο, να προπορεύεται μπροστά από κάθε άνθρωπο, άγγελος Κυρίου, για να μας φυλάει. Επαναλαμβάνω, αναπνέουμε, στεκόμαστε όρθιοι, κινούμεθα, όλα αυτά τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι, επαναλαμβάνω, συντηρητής και της υλικής ζωής και της πνευματικής ζωής. Χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει. Χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ένα από τα τρία, όταν λέμε το Άγιο Πνεύμα εννοούμε χάρις που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα, αλλά ενεργουμένη χάρις, όχι νεκρά χάρις προς Θεού, ζωντανή θεία χάρις που ενεργεί, κυλάει μέσα στο είναι μας, κυλάει μέσα σε ολόκληρη την κτήση και τη συντηρεί. Επαναλαμβάνω, θα αναφέρω ένα ζωντανό παράδειγμα. Γράφεται σε ένα βιβλίο που ομιλεί ο ένας Άγιος είναι και αυτό σήμερα, για τη ζωή του Αγίου Σιλουανού Σταγιώρος. Πες τον, στο Έζεξ, ποιος είναι θαμένος. Στο Έζεξ, έχει μονάχα Σταγιώρος. Υποτακτικός του Αγίου, Αγίου Σιλουάνου. Αναφέρει λοιπόν στο βιβλίο μέσα. Σοφρόνιος. Σοφρόνιος, μάλιστα, ο Σοφρόνιος. Αναφέρει λοιπόν στο βιβλίο που βιογραφεί τον Άγιο Σιλουανό ότι του το έχει αναφέρει όταν ήταν μαζί και δύο στο όρος. Και το είναι γραμμένο. Λέει, κλάσμα δευτερόλεπτου του δευτερολέπτου και ακόμη πιο ψηλά, πιο ψηλό ακόμη, μου αφαίρεσε ο Θεός τη Θεία Χάρη. Προσέξτε το. Ούτε το λιγοστό του δευτερολέπτου δεν ήταν από εκείνο που το αφαίρεσε Άγιο Πνεύμα. Και έζησα μία αιώνια κόλαση. Προσέξτε το καλά. Άση έκανε ο Θεός Αγίου Πνεύματος, χάριτος Αγίου Πνεύματος, που τον στήριζε. Και τη στιγμή αυτή
του δευτερολέπτου, την εβίωσε σαν μία ατελείωτη κόλαση. Ατελείωτη. «Πού είσαι, Χριστέ μου», φώναξα. Τέτοιο έχουμε μέσα μας. Πνεύμα Άγιο όλοι μας. Αυτό το έχουμε και αναφέρει ο Παΐσιος ότι θεία προστασία, από θεϊκή προστασία λέει, εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί αν επέτρεπε, λέει ο Κύριος, να έχουμε μία τέτοια δίληψη, θα πέφταμε κάτω νεκροί. Δεν έχουμε τόση δύναμη, ούτε το ελάχιστο να αντιμετωπίσουμε. Όμως υπάρχει, ενεργεί, βοηθάει μέσα μας. Είναι, επαναλαμβάνω, χάρις του τρίτου προσώπου της Αγίας Τρίτου, του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί, επαναλαμβάνω, το Άγιο Πνεύμα. Για θυμηθείτε τους μαθητές. Έχει ο Κύριος φύγει από τον κόσμο, έχει γίνει Ανάσταση και οι μαθητές του Κυρίου έχουν συναχθεί στο υπερό γεμάτη τρόμο και φόβο. Το λέει καθαρά η Αγία Γραφή αυτό. Δηλία σε πολύ μεγάλο βαθμό κατήχε η συνήχεια τους Αγίους Αποστόλους. Είπε μόνους, να η κατάντια, τη ζήσανε, δεν θα σας αφήσω. Γιατί δεν αντέχετε ζωή χωρίς Άγιο Πνεύμα, δεν αντέχετε. Πώς θα το κάνουμε. Θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα για να σας ενισχύσει. Το λέει καθαρά, το λέει. Να σας ενισχύσει. Λέει, το λέει, πέμψω ημί των παράκλητων. Θα σας στείλω τον παράκλητο. Από τότε που το έστειλε ο Κύριος την Πεντηκοστή, αυτοί που έτρεμαν σ' άλλα γη, αντιμετώπισαν αυτοκρατορίες ολόκληρες. Και θηρία και θηρία με πρόσωπα ανθρώπου, έτοιμος να τους εκτελέσουν, και φυλακές και πληγές και δεν ξέρω τι άλλα βασανιστήρια. Σε αυτά άντεξαν, γιατί, το επαναλαμβάνω, πέμψω ημίν τον παράκλητο, θα σας στείλω τον παρηγορητή, θα σας καθίσει στη ζωή. Σε αυτό στηρίζεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία μέσα στην οποία πηγαίνουμε και εκκλησιαζόμαστε κολυμπάει μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Πώς άρτος, πώς ο ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι. Εν Αγίω, αλλιώς δεν είναι δυνατόν. Καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να μεταβάλει σώμα, άρτο σε σώμα και ίνο σε αίμα. Μόνο ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Πώς γίνεται η ανακαίνιση δική μας δια του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, η Εκκλησία αναφέρει ότι ενεργεί πάντοτε, το πάντοτε το λέει αένα, αενάως, πάντοτε, ενεργεί σε όλους τους βαπτισμένους το Άγιο Πνεύμα. Και την Πεντηκοστή λέει πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα χορηγεί, ό,τι μας χρειάζεται, το χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Θα αναφέρω τώρα δύο λέξεις, να τις δέσουμε όλοι καλά. Ενεργεί το Άγιο Πνεύμα επάνω μας. Ενεργεί το Άγιο Πνεύμα επάνω μας.
Πώς? Σε ό,τι καλό κάνουμε. Σε ό,τι καλό κάνουμε. Δεν γίνεται με τη δική μας δύναμη, αλλά ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Και φωτίζει και δυναμώνει και εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάπου διάβασα ή κάπου άκουσα για έναν ιεροκήρυκα που έλεγε ότι ομιλώ στον άμβονα και γίνεται στο λόγο που λέω μία μεταβολή που εγώ δεν καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ άλλα περιμένω να ακούσω και άλλα ακούω. Ακούω δηλαδή ότι η ομιλία σου είναι θεοφώτιστη. Γιατί όταν υπάρχει ταπείνωση, τότε ομιλεί το Άγιο Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, να τα ακούσουμε, το διαβάζω. Κόπιο, αν είναι δυνατόν αυτή η λέξη να αποδώσει μια πραγματικότητα, μια ζωής του Αποστόλου Παύλου, και όμως εκείνος λέει κοπιάζω κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη. Να το εξηγήσω. Ο κόπος που καταβάλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται κάτω από τη βοήθεια αυτού του Αγίου Πνεύματος που ενεργείται μέσα μου. Που ενεργείται μέσα μου. Να το χωνεύσουμε καλά. Τίποτα δικό μας δεν έχουμε, ούτε λόγο, ούτε έργο, ούτε κίνηση. Όλα κατ' ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άκουγα χθες μια ομιλία μιας κυρίας που μιλούσε για μια Αγία μοναχή, ξεχνάω το όνομά της μόνο, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, που έλεγε βρισκόσαστε εσείς εδώ, βρίσκομαι και εγώ εδώ, ή ανταμώνω με τον Παναγιώτη στον δρόμο, ουδέποτε συμπτωματικά. Σύμπτωση και τύχη δεν υπάρχει, όλα κάτω από το χέρι του Θεού, όλα κάτω από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτω από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, τούτη εδώ ομιλεί καλά η γλώσσα. Τα μάτια καλά βλέπουν, τα αυτιά καλά ακούνε. Εφαρμόζεται εκείνο που λέγει η Γραφή. Η οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν. Δεν γίνεται να βλέπεις ορθά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Χωρίς, λέει, ο Κύριος είπε, τον ρωτάνε, γιατί Κύριε τους μιλάς παραβολικά στους Εβραίους, στο ακροατήριο. Και απαντάει, επειδή έχουν πεπορωμένη την καρδία, λέει. Μου έκανε εντύπωση. Πεπορωμένη σημαίνει τσιμέντο και δεν περνάει τίποτα. Αφού δεν περνάει, να μιλήσω για τα Άγια που θέλουν καθαρή καρδιά και καθαρό και φωτισμένο μυαλό, και μίλα για παραβολικά. Σε εσάς όμως, είπε, θα σας εξηγήσω τι εννοώ με τις παραβολές. Σε εξήγησε, το θυμάσαι που το είπε και πήγε το πράγμα. Γιατί οι Απόστολοι είχαν αγαθή την προαίρεση. Όπου υπάρχει αγαθή προαίρεσης, πληρούνται Αγίου Πνεύματος η καρδία. Πληρούνται και όλους, γεμίζει και η καρδιά και ο νους. Και εδώ σταματάω για να πω το εξής. Όσο απίθανο και άπιαστο γεγονός για την ανθρώπινη λογική, αν ακούσουμε
που όμως είναι γεμάτο λαμπρότητα και αγαθότητα, να περνάει μέσα μας. Άκρητα από τη λογική. Άκρητα από τη λογική. Δεν το πιάνει η λογική. Δεν έχει τη συχνότητα η λογική μας τέτοια να συλλάβει ό,τι επέμπει ο ουρανός. Το επέμπει ο ουρανός και ο άνθρωπος λέει, ναι Κύριε, σε ακούω, έλα να μου δώσεις τη δύναμη να το σηκώσω, και το αγαθό θέλει δύναμη. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος λέει, εάν μας φανέρωνε σε ό,τι μεγάλο πρέπει το καλό, θα σβήναμε. Άμα επέτρεπε το κακό να το δούμε επίσης, πάλι θα σβήναμε. Δεν αντέχουμε ούτε σαν έτσι στο άλλο. Αλλά μέρος από το ένα και μέρος από το άλλο, σε μέρος από το ένα και σε μέρος από το άλλο, συμμετέχουμε. Στο ένα υπάρχει ενέργεια του Θεού, η Αγίου Πνεύματος, και κουνάει τον άνθρωπο, και πρέπει να υπάρχει η δύναμη να σηκώσει, και τι δίνει ο Θεός, όσοι χρειάζεται. Και στο άλλο, στο κακό, πάλι σου δίνει η δύναμη να το σηκώσει εκείνο. Κατ' ενέργεια Αγίου Πνεύματος. Ζούμε, περπατάμε, υπάρχουμε. Εν αυτό γάρ ζούμε και κινόμεθα και σβένα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό γάρ, μέσα σε αυτό, το Αγίο Πνεύμα, στο Κύριο, με άλλα λόγια, ζούμε και κινούμεθα και εσμέν και υπάρχουμε. Ζει ο Χριστιανός μέσα ένα μυστήριο που δεν το καταλαβαίνει, όμως ζει. Και μυστήριο σημαίνει το απόλυτο μυστικό, το απόλυτο κρυφό, που δεν το αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη λογική και οποιοδήποτε μεγάλο ανθρώπινο μυαλό δεν το αντιλαμβάνεται. Μόνον όταν ο Κύριος κάνει την αποκάλυψη. Μόνο όταν ο Κύριος κάνει την αποκάλυψη. Και αυτά συμβαίνει στους Αγίους. Όλοι οι άλλοι το διερχόμαστε το καλό, πάμε στην Εκκλησία. Ακούμε Θεία Λειτουργία και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την παραάλλη όσο ζούμε και υπάρχουμε, την ίδια Θεία Λειτουργία. Όμως δεν μένουμε ίδιοι. Αυτό είναι όχι καθαρά ορατό στα μάτια μας, ούτε πιαστό στη λογική μας. Το βιώνει εσωτερικά η ψυχή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί η Εκκλησία του Θεού, η Εκκλησία που πηγαίνουμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Τελείωσε. Πας στην Εκκλησία, ό,τι σου πει η Εκκλησία, ζεις μες στον χώρο της Εκκλησίας, ακούς τα της Εκκλησίας, γιατί τα δε λέγει Κύριος. Μιλάει ο Κύριος, δεν μιλάει ο ψάλτης. Ο ψάλτης αναφορά κάνει σε αυτά που βλέπουμε με τα μάτια του, και ο ιερέας το ίδιο. Αναφορά κάνει. Εμείς όμως, τι συμβαίνει με το σπόρο στη γη? Μήπως καταλαβαίνουμε στο σπόρο που σπέρνουμε τις αλλοιώσεις που παθαίνει? Το σπέρνεις μέσα, ούτε καν βλέπεις. Θα σκάσει το σποράκι, θα σαπίσει. Θα σκάσει, θα βγάλει εσωτερικά μυστική το βλαστό. Αθόρυβα δεν παίρνουμε είδηση καθόλου. Είναι και αυτό ένα μυστήριο της Θείας Πρόνοιας. Άμα θες να το διαβάσεις, κάτσε να το δεις. Αθόρυβα μυστικά βγαίνει το σπαράκι και βγάζει το βλαστό στην επιφάνεια, και οτιδήποτε δέντρο ή φυτό μετά από τη βλάστησή του γίνεται. Όλα αυτά, όλο το φυσικό βασίλειο, όλο εργάζεται μυστικά και αθόρυβα, όπως εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ζούμε και εμείς στην Εκκλησία μας. Προσέξτε το. Λέει κάπου ο Δαβίδ, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Δηλαδή, γίνεται ανακαίνιση
σε μένα το γέρο από το Άγιο Πνεύμα και γίνομαι νέος. Γίνομαι νέος, δεν εννοεί δυνάμεις του σώματος και εκεί ακόμη, αλλά κυρίως στις πνευματικές δυνάμεις. Γίνεται ανακαίνιση σαν του αετού την δύναμη. Το ξαναπεί, το ξαναπώ, το καταλάβουμε. Ο αετός όταν γερνάει, καταλαβαίνει τι είναι το τέλος του. Ανοίξε κύριο παιδί, το βρείτε. Να το βρείτε οπωσδήποτε. Γιατί εκεί το βρήκα και εγώ, γιατί είχα πορεία. Τι σημαίνει ανακαινιστήσετε, θα γίνει ανακαίνιση στην νεότητά σου, σαν του αετού. Λέει, γερνάει και επειδή καταλαβαίνει το τέλος του, έχει φυτέψει ο Θεός μέσα του το ένστικτο της παράτασης της ζωής, άμα είναι να γίνει, αν και γίνεται σε όλα αυτά, σε όλους αετούς. Και πάει, λέει, με τη μύτη του τη γαζωτή και την τρίβει στο βράχο, σε βράχο. Πέφτει ένα μέρος άχρηστο εντελώς, σαν σάπιο, και γίνεται παράταση της ζωής του, ανακαινίζεται η ζωή του, γίνεται καινούρια για λίγο χρονικό διάστημα του αετού η ζωή. Και η δική μας η πνευματική ζωή, βράχος είναι η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός, βράχος, πέτρε πάνω σε αυτό που είπες και είναι βράχος, θα στηρίξω την Εκκλησία. Λοιπόν, και εμείς στον χώρο της Εκκλησίας μέσα κάνουμε καινούρια ζωή, την ανακαινίζουμε σαν του αετού τη ζωή. Γι' αυτό το λέει ο Δαβίδ, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότητα σου. Ζούμε, παιδιά, μέσα στο μυστήριο όλοι μας, αρκεί έστω και για λίγα δευτερόλεπτα να λέμε Κύριε, μη μας αφήνεις. Γιατί μιλάω για τον εαυτό μου προσωπικά, με βομβαρδίζει ο πειρασμός στην Εκκλησία. Μη με αφήνεις Κύριε, μη με αφήνεις Κύριε. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, ενεργείται η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το θέμα μας είναι αυτό, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας και μας κάνει πάντα καινούριους, πάντα καινούριους, μας ανανεώνει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αλλιώς παλιατζούρες δεν χωράνε μέσα σε ένα Άγιο χώρο. Πάντα καινούρια γίνονται στην Εκκλησία. Μία πόρνη πρώτου μεγέθους, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Πώς έγινε η Αγία Ευρωπαϊκή? Με τη δική της δύναμη έγινε. Είναι δυνατόν? Ποτέ. Αλλά έζησε με θυσία και από τη θυσία έλαβε πλούσια τα ελέη του Πνεύματος και έγινε η μεγαλύτερη Αγία μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη Αγία στην Εκκλησία μέσα από τις γυναίκες. Αυτή ζούσε στην ανακαίνιση από το Άγιο Πνεύμα, στην άσκηση που ήταν καθημερινά. Καθημερινά ζούμε, υπάρχουμε, κινούμεθα από το Άγιο Πνεύμα. Επαναλαμβάνω, είναι μυστική, αθόρυβη, αλλά ενεργουμένη δύναμη το Άγιο Πνεύμα πάντοτε. Λέει τώρα η Παπάς, η Βασιλεία σου πάντοτε νίκια. Η Βασιλεία έχουμε μέσα του Θεού. Έχουμε μέσα μας θεϊκό βασίλειο. Και για βασιλιάδες μας, βασιλόπουλα μας προορίζει ο Κύριος στον ουρανό επάνω. Όλους μας. Ο Ηρώδης, όταν ο Χριστός ήταν στα Ιεροσόλυμα και έκανε τα θαύματα, είχε δώσει εντολή και σκοτώσανε, αφού η Ηρωδιάδα ζήτησε, κόψανε το κεφάλι του Ιωάννου. Άκουγε ότι γίνονται θαύματα και είπε, ο Ιωάννης αναστήθηκε και δι' αυτού ενεργούνται τα θαύματα. Ενεργούνται τα θαύματα. Τον είχε πάντα Άγιο τον Ιωάννη, αλλά τον έφαγε η Ηρωδιάδα. Τον είχε πάντα Άγιο. Το θυμάσαι που το λέει, λέει,
ότι νόμιζε ότι είχε αναστηθεί από νεκρόν ο Ιωάννης και με τη δύναμη του Άγιου Πνεύματος σε καρδάγματα. Και τα έκανε ο Χριστός που ήταν ζωή. Μετά έφυγε ο Χριστός από τον Ιωάννη. Να χωνέψουμε στο Βασίλειο του Χριστού που είναι όλη η γη, που είναι η Εκκλησία Του, που είναι το κάθε ανθρώπινο σώμα Εκκλησία του Χριστού, κάθε ανθρώπινο. Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών, δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος εστί, ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέει την ωραία παρακάτω φράση, και το Πνεύμα του Θεού, τι λέει ο Σταύρο, οικεί εν ημίν. Και το Πνεύμα του Θεού μέσα εδώ κατοικεί. Μέσα στο ανθρώπινο σώμα κατοικεί. Το ξαναπώ. Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών, το σώμα μας, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και συνεχίζει. Ήτις το ναόν του Θεού φύρι, όποιος εκούσια, φάζω τη λέξη εκούσια, γιατί χωρίς τη θέλησή μας αμαρτάνουμε όλοι μας και μετανοούμε, αλλά το θεληματική αμαρτία, θάνατος. Όποιος λέει με θεληματική αμαρτία μολύνει το σώμα του και το καταστρέφει, φθερεί τούτον ο Θεός. Θα επιτρέψει ο Θεός να οδηγηθεί στη φθορά της κολάσεως. Φθερεί τούτον ο Θεός. Δεν θα το καταστρέψει ο ίδιος ο Θεός, αλλά θα τον αφήσει αφού θέλει και βαδίζει το δρόμο της αμαρτίας θεληματικά. Τότε πορεύου, ο δρόμος σου είναι ή της απολίας, γιατί λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης, Κύριε, οι μακρύνοντες από σου απολούνται, οι μακρύνοντες, δεν τους έδιωξες εσύ, αλλά αυτοί που απομακρύνονται από σένα, αυτοί καταστρέφονται. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί, ενεργεί το πονηρό πνεύμα και αυτό ενεργεί. Και το πονηρό πνεύμα ενεργεί. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. Το μυστήριο της ανομίας. Επειδή και ο διάβολος εργάζεται κρυφά και ετοιμάζει την επάνωδό του στο να κυβερνήσει τον κόσμο, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, προσοχή, ενεργείται το μυστήριο της ανομίας, να προσέχετε και να αγκαλιάσετε το Πνεύμα του Άγιου. Χρειάζεται να μιλάμε έστω με ένα κυρελέσον στο δρόμο της ζωής μας, στη καθημερινότητά μας. Το Πνεύμα το Άγιον έλθε και σκήνωσον εν ημίν. Να μένει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή μιλήσαμε για το άνομο πνεύμα, το πονηρό πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχουν, θα έρθουν και καιροί που το πνεύμα, το πονηρό, το λέει έτσι, του πνεύματος του νυν ενεργούντος επί τους ιούς της απειθίας. Πού έχει δικαίωμα να ενεργεί ο πονηρός? Στα παιδιά τα νυπάκουα, στα παιδιά
της απειθίας, λέει, επί τους Ιούς της απειθίας, Εφεσίους, κεφάλαιο 2, στίχος 2. Προσέξουμε. Και εκεί υπάρχει πνεύμα πονηρό, πνεύμα απειθίας, αλλά εδώ υπάρχει πνεύμα υπακοής. Πώς ονομάζεται το Άγιο Ευαγγέλιο, με δύο λέξεις, Λόγος Θεού. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η Θεία ενέργεια που περνάει μέσα μας και μας ανανεώνει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μελετάτε τα Σγραφάς. Γιατί εκεί θα βρείτε εμένα, εμένα τον Κύριο. Γιατί οι Γραφές μιλάνε για μένα. Ναι. Δεν λέει μη μελετάτε, όπως λένε οι έξυπνοι, πίστευε και μη ερεύνα. Ερευνάτε τα Σγραφάς. Υπάρχει και τροπάρι της Εκκλησίας που το ψάλλουν ωραία ωραία. Ερευνάτε τα Σγραφάς, λέει. Γιατί εκεί θα βρείτε λαμπρό, καθαρό το πρόσωπο του Κυρίου και δεν θέλετε καμία λογική απόδειξη για να καταλάβετε ποιος είναι ο Κύριος. Αλλά με μία εντελώς αγαθοπροαίρετη έρευνα θα καταλάβετε ποιος είμαι εγώ. Και η πίστη που πιστεύουμε, λέμε, πίστη στην Ορθοδοξία. Και αυτή, λέει, ποιος το λέει εδώ πέρα να δούμε, Κολασαΐς, κεφάλαιο 5, στίχος 5, η πίστης είναι αγάπη διέργων ενεργουμένη. Η πίστη που λέω πιστεύω δεν είναι ένα απλό πιστεύω μόνο και τελείωσα, αλλά είναι αγάπη που σκορπίζεται με έργα και ενεργείται στις ψυχές των ανθρώπων, με έργα, είτε με τον καλό λόγο, είτε με την ελεημοσύνη, είτε με μια βοήθεια διαφορετική κλπ. Με έργα ενεργείται. Όλα και η πίστης, επαναλαμβάνω, είναι ενέργεια αγιοπνευματική που αποδεικνύεται και φαίνεται με τα ανθρώπινα έργα της αγάπης. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στο να φτάσουμε λίγο από το Άγιο Πνεύμα να το βιώσουμε, να το καταλάβουμε, χρειάζεται προσπάθεια να μην κοιμόμαστε, μελέτης εκκλησιασμού, μιας βιωτής καθημερινής που να έχει επικοινωνία με τον Κύριο κλπ. Υπομονή σε ό,τι μας βρίσκει, υπομονή, όμως η προσπάθεια που οι Άγιοι Πατέρες υποδεικνύουν, θα το πω στη γλώσσα τους και θα τελειώσω με αυτό, θα τελειώσω. Λένε λοιπόν οι πατέρες, δώσε αίμα να πάρεις πνεύμα. Δώσε αίμα να πάρεις πνεύμα. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ζούσε για τον εαυτό του, ζούσε για τους άλλους. Γιατί δεν γνώριζε ούτε από φαγητό ούτε από ύπνο, μέρα νύχτα. Το έργο του ήταν
η προσφορά στους άλλους. Και στο τέλος θυσιάστηκε ο ίδιος, αφού τον βρήκε και ο καρκίνος, και έφυγε μια θυσία στη ζωή. Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Ήτανε πάντα στο κρεβάτι. Αλλά όμως, παρά το βάρος των τόσων ασθενειών του Άγιος Πορφύριος, όλη μέρα δεχότανε ασθενείς, προβληματισμένους ανθρώπους στη ζωή και πρόσφερε στους ανθρώπους. Από το αίμα του πήρε το Άγιο Πνεύμα. Όχι μόνο αυτός, αλλά όλοι οι Άγιοι. Χωρίς την προσφορά, έστω της υπομονής στα δεινά που μας βρίσκουνε, έστω, είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα δούμε, χωρίς υπομονή. Έτσι μας επισκιάζει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ζούμε κάτω από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι περπατάμε και νιώθουμε ότι είναι ο Κύριος μαζί μας. Αμήν. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαριστώ. Να πεις. Ο αλκοολικός. Ε? Ο αλκοολικός παράδειγμα. Είναι, πάει κόλαση. Δευτείχε το σώμα του. Τρεις ερωτήσεις έχω. Γιατί έγινε αλκοολικός. Την άλλη φορά με ρώτησες για τα παραδοσιακά τραγούδια. Ναι. Είναι ασυναφές με εκείνο και σε απαντάω. Ένας άνθρωπος πνευματοφόρος δεν αισθάνεται ότι του λείπει η ψυχαγωγία. Ένας δηλαδή που έχει Άγιο Πνεύμα και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα του σε αυτόν, δεν αισθάνεται ότι του λείπει καν η ψυχαγωγία, αφού είναι εκείνος που χορηγεί όλη τη χαρά της ζωής και του κόσμου, ο Χριστός μέσα του. Τι ανάγκη έχει από τις πατερίτσες, τις σάπιες του κόσμου, που λέγεται τραγούδια, που λέγεται χορός, που λέγεται φαγητά, που εννοώ όπως το ζει ο κόσμος εννοώ. Άρα και ο αλκοολικός ζήτησε κάπου αλλού να ακουμπήσει και σε λάθος δρόμο βρέθηκε. Γι' αυτό και πληρώνεται. Και λίγη κατάρα είναι τον αλκοολικός. Λίγη κατάρα. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Μια άλλη δεύτερη ερώτηση ακόμα. Οι μαθητές του Χριστού βαφτιστήκανε. Αμέ. Ποιος βάφτισε. Πότε βαφτιστήκανε. Ναι, και άλλοι. Περίμενε να ακούσεις. Πότε βαφτιστήκανε. Πότε. Το Πνεύμα το Άγιο, την Πεντηκοστή. Πεντηκοστή. Πεντηκοστή, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και τους έλουσε για τα κάτω, τους έπλυνε για τα καλά, τους φώτισε. Γιατί αυτό λέμε, ευλογητός Χριστέ ο Θεός, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας. Γιατί με το Άγιο Πνεύμα, αυτούς που ήταν ψαράδες πεταμένοι, για σκέψου λίγα σμέλος, ψαράδες αγράμματοι, να αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια σοφών ανθρώπων. Δεν πιάνεται στη λογική αυτά τα πράγματα. Ό,τι αναφέρεται στα Θεία είναι έξω της λογικής και πάνω από τη λογική. Ο Απόστολος Παύλος, πού βρήκε τη δύναμη του, σε Άγιο Πνεύμα. Για Άγιο και αυτό το ίδιο. Και αυτό είναι. Βαφτίστηκε αυτό. Είπατε ότι ο Απόστολος ήταν αγαθή. Ε? Ήταν αγαθή στην καρδιά. Οι Απόστολοι ήταν αγαθή στην καρδιά. Βεβαίως. Ναι, αλλά. Πώς το λένε, αλαζονία είχανε. Δεν το δέχομαι. Όταν λέγανε εγώ δεξιά σου, εσύ αριστερά σου και... Προ της Πεντηκοστής. Προ της Πεντηκοστής. Παραβολές. Προ της Πεντηκοστής. Θα βρεις, γι' αυτό τα λέει η Εκκλησία, για να καταλαβαίνουμε λιγάκι. Σου λέει, κοίταξε, χωρίς Χριστό, να, και οι Απόστολοι ποιοι ήτανε. Καθαρά, μας το λέει καθαρά. Αυτό λέει. Και όσοι Μαρία Αιγυπτία, χωρίς Χριστό ήταν η μεγαλύτερη πόλη. Με τον Χριστό μαζί, Αγία. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν είχε έρθει σε σύγκρουση ο Απόστολος Πέτρος με τον Απόστολο Παύλο για την Εκκλησία και πήγε. Σε σύγκρουση. Ναι. Ήτανε πριν τη Πεντηκοστή ή μετά τη Πεντηκοστή. Όχι, μετά την Πεντηκοστή. Μετά. Παρ' όλα αυτά είχαν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Άκουσα να σου πω κάτι και το καταλάβουμε καλά και αυτά τα λέει η Γραφή για να καταλάβουμε. Λέει εκεί, βρέθηκαν σε παροξισμό.
Παροξισμός με σύγκρουση. Διέχει και τα ερωτώματά τους. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι όλες οι στιγμές Άγιες, κάποιες στιγμές σε αφήνει η χάρη του Θεού. Για να δεις ποιος είσαι. Αυτό είναι όλο, όλο. Αυτό μας λέει και ο Παναγός. Έτσι όπως ακριβώς το λες, έτσι και είναι. Δεν κρύβει εκκλησία άλλα τόματα. Σου λέει, κοίταξε πώς είσαι όταν σε αφήσει το Θεό. Αυτό σου λέει, καθαρά πράγματα κύριο. Άλλος κανείς. Λοιπόν, όλοι μας πιστεύω και πρώτος εγώ, που τα είπα, ένιωσα αυτό που είπαμε, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήταν λόγια πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος κανείς, ευχαρίστως, διαφορετικά, να πάμε στην ευχή του Θεού, να προσευχή και να φύγουμε. Η ώρα είναι. Και 50, 45 τελειώσαμε, εντάξει. Αρκετά, την άλλη Τετάρτη πάλι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Πάτερ ημών, ο Αγίος ο Ανής, Αγιαστός Θεός, τον άρτη ημών τελειώσαν, δώσε εμείς σήμερα κάθε ημών τα χρήματα ημών, όσοι εμείς αφήνουν τους λατρεύτες ημών, και εμείς ενέχεις μιας κόσμο, αλλά δεις εμάς αργολείο. Βοήθειά μας, τίποτα άλλο. Και γράφουμε. Το πνεύμα το Άγιον ενεργούν. Όπως τα ακούς. Ναι.